Τιμή. Άναψε το κερί. Αρχίζω. Σε ένα μακρινό δάσος, το προηγούμενο αιώνα. Επτά μοναχοί ξεκίνησαν να πάνε να προσκυνήσουν στον Ιερό Ναό. Πλησίαζε, βλέπεις, η μέρα της μεγάλης τους γιορτής. Οι μοναχοί περιπλανιόντουσαν για μέρες και δεν έβρισκαν τον Ναό. Τους τέλειωσαν τα τρόφιμα. Κάποιοι λένε ότι περιπλανιούνται ακόμα ψάχνοντας τροφή. Τους μοναχούς δεν μπορεί κάποιος να τους βρει εύκολα. Ο μύθος λέει ότι μπορεί να τους δει κάποιος που μπορεί να κουνάει τα αυτιά του. Αν κάποιος τους δει να περιπλανιούνται, 7 φιγούρες να περνάνε τα μονοπάτια του δάσους, σημαίνει ότι η ώρα του έχει έρθει και δεν μπορεί να κρυφτεί. Βλέπεις, για να ελευθερωθούν οι ψυχές των μοναχών, πρέπει ένα νέο μέλος να πάρει τη θέση τους. Έτσι ο πρώτος ελευθερώνεται και πάει στους ουρανούς. Και το θύμα είναι ο τελευταίος στη σειρά, το μαρτύριο της αιωνιότητας. Σειρά σου. Πριν πολλά χρόνια ζούσε σε ένα χωριό μια μάνα με την κόρη της. Μόνες, μαζί και ευτυχισμένες. Η φτώχεια όμως ανάγκασε την κόρη να ξενιτευτεί για να βρει μια καλύτερη δουλειά, έτσι ώστε να μαζέψει κάποια χρήματα να βοηθήσει τη μάνα της στα γεράματά της. Έτσι λοιπόν η κόρη έφυγε και υποσχέθηκε στη μητέρα της ότι θα την επισκεφτεί το Πάσχα. Η μητέρα της, επειδή δεν είχε κάποιον άλλον στον κόσμο, κάθε απόγευμα την περίμενε υπομονετικά στο παράθυρο, κοιτάζοντας το δρόμο. Το Πάσχα ήρθε, αλλά η κόρη δεν εμφανίστηκε. Η μάνα, απογοητευμένη, άρχισε να ρωτάει από εδώ και από εκεί. Κάποιο βράδυ όμως, άνοιξε ξαφνικά η πόρτα και μπήκε η κόρη της. Η μητέρα ξαφνιάστηκε από χαρά, όμως όταν την πλησίασε λίγο κοντύτερα, είδε ότι ήταν χλωμή και ταλαιπωρημένη, τρόμαξε. Η κόρη αναγκάστηκε να της πει την αλήθεια. Είχε αρρωστήσει και ήταν στο νοσοκομείο, την είχε χτυπήσει φυματίωση. Ήταν πολύ βαριά και ανήμερα το Πάσχα έφυγε για τον άλλο κόσμο, γι' αυτό και δεν είχε έρθει να τη. Όμως η αγάπη για τη μάνα της ήταν τόσο μεγάλη που ξεπέρασε και τον ίδιο το θάνατο. Γι' αυτό και την επισκέφτηκε για τελευταία φορά. Ξέρω ότι την αγαπάει και ότι νοιάζεται για αυτήν και ότι θα την περιμένει για να είναι για πάντα μαζί. Σε περιμένω στην κόλαση.